Ope. Να ηχήσει όλος ο αιτέρας. Η γη, η θάλασσα και οι πνοές των ανέμων. Όρη και τέμπη, σιγήστε. Ήχοι και φωνές των πουλιών, πάψατε. Για τη μέλη να μας συντροφεύσει ο Φίβος, ο Φωσφόρος Βασιλεύς. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Πεκίνου. Έχουμε λοιπόν την αφή της Ολυμπιακής φλόγας από το κύλο κάτωπτρο. Η μεγάλη στιγμή της σημερινής εκδήλωσης, οι ακτίνες του ήλιου θα ανάψουν αυτή τη φλόγα εδώ στην αρχαία Ολυμπία, που θα ταξιδεύσει όλο τον κόσμο και θα καίει στο Πεκίνο σε όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχουν σύννεφα βέβαια, δεν είναι ο ουρανός καθαρός. Εάν δεν ανάψει η φλόγα, όπως είπαμε, υπάρχει άλλη που άναψε την Παρασκευή. Το κύλο κάτωπτρο συγκεντρώνει εδώ τις ακτίνες. Υπάρχει μια αγωνία, δεν μπορούμε να πούμε. Αν τελικά θα ανάψει, άναψε. Γεννήθηκε η Ολυμπιακή φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Το φως της Ολυμπίας που θα καταβγάσει με τη λάμψη του τους 29ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτή η δάδα θα δώσει στον πρώτο λαμπαδιδρόμο το φως, τη φλόγα, για να αρχίσει το ταξίδι για το Πεκίνο. Μια δάδα που κατασκευάστηκε από τον Ηλία Λαλαούνη από το 1992 και είναι η ίδια, το ίδιο σχέδιο. Και ακούτε το φλάουτο που αναγγέλει στο στάδιο το άναμα της φλόγας. Το φλάουτο, και ο κόσμος όρθιος χειροκροτεί την αφή της Ολυμπιακής φλόγας από τον Φίλιππο Τσαλακούρη. Το άναμα της φλόγας έγινε στο ναό της Σύρας. Με το φλάουτο ο Φίλιππος Τσαλακούρης θα είναι... Ακούτε και τον Αλέξη Κοστάλα, ήδη στο Αγίο, τη Λίχνο, την οποία άναψε η πρώτη αίρια. Θα έρθει, θα φέρει και εκείνη την Ολυμπιακή φλόγα στο στάδιο, στο στάδιο που φιλοξενήθηκαν για αιώνες οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες